Ο κύριος Παπαδημητρίου, ο Στάθης Παπαδημητρίου έχει να κάνει μια ερώτηση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν να συγχαρώ τον Γιώργο τον Σταμάτη για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Θέλω πολύ συνοπτικά να ρωτήσω αν ο τρόπος προσέγγισης των μεταρρυθμίσεων είναι διαφορετικός σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όπου νομίζω ο στόχος είναι πολύ πιο ξεκάθαρος και οι συνέπειες είναι επίσης μετρήσιμες, σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα. Και στο δημόσιο τομέα, θα απλώς για να μην επανέρχομαι, θέλω να πω ότι ένα από τα προβλήματα νομίζω που υπάρχει και δυσκολεύονται όλες οι μεταρρυθμίσεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, είναι ότι ο Έλληνας, επειδή ακριβώς είναι καχύποπτος, όταν βλέπει ότι αυτοί που επικαλούνται ή λένε για τις μεταρρυθμίσεις οι ίδιοι δεν τις εφαρμόζουν ή δεν ηγούνται δια του παραδείγματος, τότε είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αν δηλαδή συνεχώς οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εγώ αυτός οι οποίοι είναι οι ιεροκήρυκες των μεταρρυθμίσεων, οι ίδιοι φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν κάνουν αυτά τα οποία λένε, τότε είναι σχεδόν αδύνατον η κοινωνία να τους ακολουθήσει για να γίνει η μεταρρύθμιση. Το πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας για την αποτυχία των περισσότερων μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε ακόμα 2-3 ερωτήσεις, Γιώργο, και μετά, όλες μαζί. Ναι, και όλες να απαντήσεις κάπως πιο συνολικά. Ο επόμενος που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο Δημήτρης ο Τσότσος και άλλος μαθητής μου φαίνεται, ή κάνω λάθος. Δημήτρη. Ο τελευταίος του λόμπι της Γερμανικής και της τάξης του 69 με τους αγαπημένους φίλους συναθλητές, συμμαθητές της εποχής εκείνης. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σου, πολύ περιεκτική, πολύ βαθιά. Ήθελα να ρωτήσω κάποια πρακτικά πράγματα ως γνωστός μπακάλης, όπως με ξέρεις. Ανέφερες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ένα, και αλληλένδετο με αυτό η κρίσιμη μάζα που είπες ότι είναι περίπου ένα 10%. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πιστεύω ότι παίζουν καταλυτικό ρόλο στην Ελλάδα. Παλαιότερα είχα δει μία εντός εισαγωγικών ανάλυση μιας διδακτορικής έρευνας που έλεγε ότι την εποχή του μνημονίου, αντιμνημονίου και η πλέον φανατική πολιτική εναντίον του μνημονίου υπολείποντα σε δηλώσεις εναντίον του μνημονίου από τους δημοσιογράφους. Τα νούμερα ήταν γύρω στο 55% των λόγων των πολιτικών ήταν εναντίον του μνημονίου από αυτά που έλεγαν. Ο αντίστοιχος λόγος των δημοσιογράφων ήταν 77%. Τι πιστεύεις για τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Προσωπικά πιστεύω ότι σε μια βαθύτατα συντηρητική κοινωνία όπως είναι η ελληνική, που επί της ουσίας δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, μόνο η τσέπη να είναι εντάξει, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν μιλάμε για όλα φυσικά, εκφράζουν αυτή την αντίσταση στη μεταρρύθμιση με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Εσύ πιστεύω δηλαδή ότι από όλους τους παράγοντες που ανέφερες, εγώ τον θεωρώ ίσως τον πιο βασικό για εναντίον των ότι είναι εναντίον των μεταρρυθμίσεων. Και το δεύτερο, μίλησες για την κρίσιμη μάζα, που και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είναι 10% και πάνω του λαού, για να υπάρχει μια μαγιά που θέλει πραγματικά τις μεταρρυθμίσεις. Η εντύπωσή σου ποια είναι για την ελληνική κοινωνία ότι είναι αυτή η μαγιά? Και δεν μιλάω βέβαια για όλους εμάς, είναι σαφές που ανήκουμε και πώς τα πιστεύουμε αυτά, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι αυτή η κρίσιμη μάζα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Δημήτρη, εσύ μιλούσες? Ναι, ο Δημήτρης. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ξαφνικά είχα μια διακοπή του Zoom και επανήλθα. Σας έχω χάσει για κάποια λεπτά. Άρα προφανώς δεν άκουσα την αρχή της ερώτησης, Δημήτρη. Άκουσα το τέλος, που ήταν αν υπάρχει κρίσιμη μάζα. Ναι, η αρχή ήταν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πιστεύω ότι είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες αντίστασης σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Ανέφερα αυτό που είπα για τους πολιτικούς εποχής μνημονίου, ότι ήταν πολύ λιγότερος ο λόγος τους εναντίον του μνημονίου σε σχέση με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι διαμόρφωσαν καταστάσεις. Και ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς γι' αυτό, ότι κατά πόσον θεωρείς ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν
αυτόν τον καταλυτικό αντιμεταρρυθμιστικό ρόλο στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν ξέρω αν άκουσες τα συγχαρητήρια που είπα για σένα. Και... στην αρχή. Και ότι ήσουν στην τάξη του 69 επίσης. Ναι, είμαστε το λόμπι το γνωστό και συναθλητές. Μάλιστα. Λοιπόν, συναθλητές, όχι καν συναθλητές, πρωταθλητές. Πρώην. Αντίπαλοι. Τι μας το χαλάς, Αντώνη μου, να βάλουμε και το πρώην. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα των ΜΜΕ, γιατί είναι και διαμορφωτές κοινής γνώμης. Και επηρεάζουν κόσμο ο οποίος είναι ευμετάβλητος. Αυτό το 10% που ανέφερα συμβολικά, έχει την άποψή του και δεν θα του την αλλάξει εύκολα ένα ΜΜΕ. Άρα επηρεάζει πολύ μεγάλο μέρος του υπολείπου κόσμου από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι και λίγο κουτσομπολιό. Ναι, παίζει ρόλο. Αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι τα ΜΜΕ είναι η λύση. Δηλαδή αν λειτουργήσουν όλα τα άλλα και τα ΜΜΕ θα ακολουθήσουν. Αν δουν ότι η τάση είναι προς τα εκεί, θα ακολουθήσουν και τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ δεν πρωτοπορούν, τα ΜΜΕ ακολουθούν. Βλέπουν μια τάση που δημιουργείται, μια μόδα ή ένα γεγονός και το ακολουθούν για πάρα πολλούς, τα πιο υπεύθυνα μέσα με υπεύθυνο τρόπο, τα πιο ανεύθυνα με ανεύθυνο. Αλλά τα ΜΜΕ έπονται της σύντησης ή του θέματος. Έχω μια μικρή διαφωνία σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι τα ΜΜΕ, ειδικά αν δούμε την κατάσταση την τελευταία δεκαετία, όταν η κοινωνία ήταν σε μια μηχανή και δεν ήξερε πού πάει τα πράγματα, διαμόρφωσαν έντονα συγκεκριμένες κατευθύνσεις πριν από 10 χρόνια, κατά τη γνώμη. Υπάρχουν οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια ερώτηση από τον Κίμωνα. Έχουμε μια ερώτηση από την Ελισάβετ, ο κύριος Μεϊμάρογλου, ο Λεωνίδας και ο Δημήτρης ο Θεολογίτης. Και αυτός της γερμανικής μου φαίνεται, έτσι. Καλά, σήμερα έχουμε... πρέπει να το ελέξουμε αυτό μέσω από τη Gestalt θεωρία. Λοιπόν, Κίμωνα, έχεις το λόγο. Ναι, καλησπέρα και πάλι και Γιώργο, ευχαριστούμε για την εισήγηση. Εμείς οι θετικοί επιστήμονες έχουμε την τάση να ακολουθούμε το ξηράφι του Όκαμ. Δηλαδή, όταν υπάρχει μία πλούστερη εξήγηση, την προτιμάμε από κάποια πολυπλοκότερη. Μπαίνω λοιπόν στον πειρασμό, χρησιμοποιώντας αυτό το ξηράφι του Όκαμ, να σκεφτώ μήπως ένα μεγάλο μέρος από τα χαρακτηριστικά που παρουσίασες, Γιώργο, για την ελληνική κοινωνία και σε τι διαφέρει από άλλες, μήπως εξηγούνται με μια απλή ματιά στο χάρτη. Κοιτώντας το χάρτη, βλέπει κανένας πώς είναι η Ανατολή, πώς είναι η Δύση και πού βρισκόμαστε εμείς. Παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά τη θρησκεία που ανέφερες, ανατολικότερα από εμάς, παίρνω την Τουρκία ή τη Ρωσία, τα ποσοστά των θρησκευόμενων, των θρησκόληπτων, είναι ψηλότερα. Αν πάμε στη Δύση, ας πούμε στη Γαλλία ή στη Σκανδιναβία, είναι πολύ χαμηλότερα. Και εμείς είμαστε κάπου στη μέση, με τάση λίγο προς την Ανατολή σε αυτό το θέμα. Αν πάρουμε τους θεσμούς, οι θεσμοί σε εμάς λειτουργούν σε κάποιο βαθμό, λειτουργούν βέβαια πολύ λιγότερο και πολύ χειρότερα στην Τουρκία και πολύ καλύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Μπορεί κανείς να βρει πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν το νόημα εξήγησης. Δηλαδή, ο χάρτης εξηγεί. Okay. Ευχαριστούμε, Κίμωνα. Μετά είναι η Ελισάβετ, έχει ζητήσει το λόγο. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο είναι η πολύ συγκροτημένη παρουσίαση που μας έκανε του συστήματος που μας ανέπτυξε, κατά πόσο χρησιμοποιείται και από τις επιχειρήσεις και από τις... δηλαδή υπάρχουν κόμματα ή πολιτικοί εκτός από τις επιχειρήσεις οι οποίες προσφεύγουν στις δικές τους σε αυτή την προσέγγιση προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και
Επίσης, μια πληροφορία σε σχέση με την Ελλάδα και με το εξωτερικό. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ο ενάρετος κύκλος στο τέλος, τον κατάλαβα στην κατασκευή του και στην δυναμική του. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό η επιτυχής κίνηση, τέλος πάντων εξέλιξη του ενάρετου κύκλου συνδέεται με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης και όχι μόνο με τη μέθοδο εφαρμογής της και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ηγεσία. Ευχαριστούμε πολύ για τις δύο αυτές ερωτήσεις. Νομίζω ότι... Γιάννη, εν ευκαιρία. Είναι της γερμανικής, ο Γιάννης. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, είναι στην ομάδα μας. Να, Γιώργο. Γερμανική, ναι. Γερμανική, καλά. Τάξη 69. Η ερώτηση έχει μείνει σοκίρτ. Μάλιστα, λοιπόν. Γιώργο, νομίζω έχεις, αν θέλεις να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα προχωρήσουμε στον κύριο Μεϊμάρογλου. Είναι μικρή η δικιά μου, μπορώ να την περιλάβω. Είναι σύντομη. Ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα μια παρένθεση φαρμακείου στην Deutsche Schule, στον καταιγισμό των γερμανόφωνων. Έκανα ένα τεστ στο τέλος της ομιλίας του Γιώργου, επειδή μας είχε πει ότι στο τέλος θα μας πει τι μας είπε. Σκέφτηκα από μόνος μου τι μπορεί να μας έλεγε. Και πρέπει να σου πω ότι έπεσα μέσα, που σημαίνει ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή, στοχευμένη και χρήσιμη ανάλυση. Και τον ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στέκει ο όρος προοδευτική μεταρρύθμιση ή είναι πλεονασμός? Ας πούμε εμείς τώρα που έχουμε το ηλεκτρονικό περιοδικό που ασχολούμαστε εκεί με τον Αντώνη τον Τριφύλλη, τη μεταρρύθμιση, για όσους την ξέρουν. Μήπως τελικά το μεταρρύθμιση δεν περιέχει το προοδευτικό και έπρεπε να έμεινε, αν λέμε, προοδευτική μεταρρύθμιση? Γιατί στο μυαλό μου εγώ έχω ότι η μεταρρύθμιση μας πάει μπροστά. Και επομένως ότι είναι από τη φύση της είναι προοδευτική, αλλιώς δεν είναι μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε. Γιώργο, έχεις το λόγο. Και μετά έχουμε... ωραία, λοιπόν. Πριν από το Δημήτρη, σημείωσα μία ερώτηση που είχε να κάνει με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επειδή μεσολάβησε διακοπή, δεν θυμάμαι ποιος την έκανε. Δεν πρόλαβα να σημειώσω. Ναι, εγώ την είχα κάνει... Εγώ, Παδημητρίου. Η οποία ήταν αν εφαρμόζεται και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό. Α, όχι, θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα, ναι. Είχε τη διάσταση και είχε και το παράδειγμα, την ηγεσία με το παράδειγμα. Ναι. Το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα είναι μέρη του ιδίου πεδίου που είναι η Ελλάδα. Το οποίο πεδίο της Ελλάδας επηρεάζεται και από άλλα πεδία. Άρα, στο μικροκλίμα υπάρχουν διαφορές. Γιατί είναι διαφορές συνθήκης. Άλλη συνθήκη του δημόσιου, άλλη συνθήκη του ιδιωτικού τομέα. Παραδείγματος χάρη, μονιμότητα, πολιτική εξάρτηση, κέρδος κ.ο.κ. Άρα το διαφοροποίησε πολλά πράγματα. Αλλά ως κουλτούρα του κόσμου, των εργαζομένων και της ηγεσίας είναι περίπου ίδια. Δηλαδή, βλέπουμε τομείς του δημοσίου, το οποίο το απαξιώνουμε πολύ συχνά, χωρίς να έχουμε απόλυτα δίκιο, οι οποίοι λειτουργούν καλύτερα και από μια ιδιωτική επιχείρηση. Και αν δούμε τι συμβαίνει εκεί, θα δούμε ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η ηγεσία μέσα σε αυτό το τομέα και δουλεύουν όλα πολύ καλά. Όπως και έχουμε επιχειρήσεις που, σαν γενική εντύπωση, οι επιχειρήσεις υποτίθεται ότι λειτουργούν καλά και αξιοκρατικά κτλ., που είναι έσχος, χάος, καταπίεση, κακοποίηση, μια και είναι και της εποχής αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στο μικροκλίμα διαφέρουν λόγω των συνθήκων τους, αλλά στην κουλτούρα είναι η ίδια κουλτούρα ελληνική και στην επιχείρηση. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, έχοντας δουλέψει με δημόσιο ευρύτερο ή στενό και με ιδιωτικό τομέα σε όλα τα επίπεδα, μικρές οικογενειακές, μεγάλες πολυεθνικές, συναντούμε το ίδιο πλαίσιο κουλτούρας. Αν μου επιτρέπετε, στον ιδιωτικό τομέα όμως, αν κάποιος δεν δουλεύει σωστά, αργά ή γρήγορα θα βγει από την αγορά. Το δημόσιο τομέα μπορεί να είναι υπάπειρο. Όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή θα βγει. Αλλά ως κουλτούρα, αυτό είναι αποτέλεσμα. Αλλά ως κουλτούρα είναι, και ακριβώς επειδή διατηρείται αυτή η κουλτούρα, αυτό ενισχύει το ότι αυτή η επιχείρηση κάποτε θα βγει από την αγορά. Ενώ το δημόσιο παραμένει. Αλλά η κουλτούρα είναι ίδια.
Μικροκουλτούρα διαφορετική, μεγακουλτούρα ελληνική. Αυτή είναι. Στο Δημήτρη νομίζω ότι απάντησα για τα ΜΜΕ, τον Τζότσο. Ναι. Στον Κίμωνα. Κίμωνα, θα σου απαντήσω πάλι στην ίδια λογική, ότι ο χάρτης και οι θεσμοί είναι κομμάτι του ευρύτερου πεδίου μέσα στο οποίο είναι η Ελλάδα. Βεβαίως και παίζει ρόλο ο χάρτης. Είναι συνισταμένη όλων των παραγόντων. Και το ανέφερα ότι κοιτάξτε την Ελλάδα που βρίσκεται, σταυροδρόμοι, επίρειες, γεωφυσικά, υφιστεγενές έδαφος και ούτω καθεξής. Άρα έχει επηρεαστεί από όλους αυτούς τους παράγοντες. Και αυτό δίνει στην Ελλάδα την ταυτότητά της, από όλη αυτή την ποικιλία. Οι πιο βόρειοι έχουν άλλα στοιχεία, έχουν λίγο διαφορετική ταυτότητα, είναι πιο προχωρημένοι σε κάποιους τομείς, αλλά σε κάποιους μπορεί να υπερτερούμε κι εμείς, και η πιο ανατολή έχει τα δικά της δεδομένα. Ναι. Κίμωνα, σε κάλυψα ως απάντηση. Κίμωνα. Ένα. Η σιωπή σημαίνει συγκατάθεση. Ναι, σίγουρα πάντως η απάντηση είναι ότι η θέση στο χάρτη επηρεάζει. Είναι κομμάτι του ευρύτερου πεδίου. Ναι, όλα επηρεάζουν. Εννοούσα πάντως μόνο ανατολικούς δυτικούς. Δεν έβαλα βόρειους νότιους. Ναι, έχουμε βόρειους νότιους δυτικούς σε κάποιους τομείς που η τοποθέτησή μας ως ανατολική δυτική αγγίζει κάποιες συνθήκες. Εκεί βλέπεις τις διαφορές. Είναι άλλοι τομείς που είναι πιο μπλεγμένοι. Αλλά σε αυτό το τομέα, ναι, ναι. Μήπως νοθεύεις λίγο το ξηράφι? αυτή είναι όχι η διαφορά, γιατί αν πω διαφορά θα πάω πολιτικά. Θα πω είναι μία άλλη πλευρά που συμπληρώνει το ξηράφι. Το ξηράφι έχει δίκιο, το χρησιμοποιούμε το ξηράφι και το βλέπουμε και με μία άλλη οπτική που συμπληρώνει το ξηράφι. Το ξηράφι μας είναι χρήσιμο για να τα τοποθετήσουμε, να τα οργανώσουμε και μετά μπαίνουμε μέσα να τα αναλύσουμε και να τα προχωρήσουμε και με την άλλη πλευρά. Αν δηλαδή μείνω μονίμως στη διάκριση την εργαλειακή, βόρειο, νότιο, δεξιά, αριστερή, πάνω, κάτω και το καθεξής, αυτό με περιορίζει, δεν με ανοίγει. Αν το δω πιο ανοιχτά θα μπορώ να συμπεριλάβω και τους άλλους για να προχωρήσω πιο δημιουργικά. Φτάνει να μπορείς να συνεργαστείς σε αυτό αν είσαι μέσα στη δουλειά που κάνω. Σε κάλυψα, Κίμωνα, εν μέρη. Νομίζω... τώρα στην Ελισάβετ. Ελισάβετ, δεν ξέρω αν με ακούς γιατί δεν βλέπω την εικόνα. Ωραία, με ακούει η Ελισάβετ. Έχει εφαρμογή εξίσου και στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στην πολιτική θα έλεγα όχι, δεν μου έχει τύχει στην πολιτική. Δεν ξέρω, ξέρω πολιτικούς που κάνουν θεραπεία με θεραπευτές Gestalt σε ατομικό επίπεδο. Αλλά σε πιο οργανωμένο κομματικό επίπεδο δεν μου έχει παρουσιαστεί. Στο εξωτερικό είναι αρκετά έως πολύ ανεπτυγμένοι, ιδιαίτερα σε Σκανδιναβία, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, δηλαδή προς βορρά, προς τις Σκανδιναβία και Αγγλοσαξονικές χώρες. Εκεί νομίζω ότι υποστηρίζει και την, όχι νομίζω, ξέρω ότι υποστηρίζει και την πολιτική στην ανάπτυξη ομάδων, στην ηγεσία, στην καλή επικοινωνία, στη δημιουργικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ δημόσιοι φορείς, νοσοκομεία, υπουργεία, σχολεία, για να βελτιώσουν την επικοινωνία και την συνεργασία. Ελισάβετ, σε κάλυψα? Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Τώρα βεβαίως. Για τον Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Για τον ενάρητο, ανέρητο κύκλο. Βεβαίως και το περιεχόμενο παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί επηρεάζει το πεδίο το περιεχόμενο. Αλλά... δεν φάνηκε πάντως τόσο έντονα η σημασία του περιεχομένου στο διάγραμμα. Ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλους παράγοντες. Προσπάθησα να κάνω ένα σχήμα για να δώσω πώς μπορείς να επηρεάσεις. Βεβαίως και παίζει ρόλο το περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα, αναλόγως του περιεχομένου υπάρχουν αντιστάσεις, αντίθετα συμφέροντα, αντίθετες ιδεολογικές τάσεις, αλλαγή καταστάσεων στις οποίες έχουμε μάθει, ηθικές αντιστάσεις, δεν συμφωνεί η ηθική μας με αυτό. Βεβαίως και είναι μέσα. Ξέρουμε όμως ότι μέσα στη δυναμική μιας κοινωνίας
υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Όταν όμως, ανεξαρτήτως περιεχομένου, οι άλλοι παράγοντες συνολικά, όχι ένας από αυτούς, λειτουργήσουν, τότε το περιεχόμενο δεν έχει τόση σημασία. Το περιεχόμενο παίζει ρόλο στην αρχή πιο πολύ, που είναι πιο έντονες οι αντιστάσεις λόγω του είδους του περιεχομένου. Αλλά το περιεχόμενο είναι η ουσία, δηλαδή η μεταρρύθμιση ίσον η ουσία, είναι το περιεχόμενο. Άρα λέμε για μια μεταρρύθμιση αλλαγής ενός περιεχομένου. Είναι το κομβικό σημείο. Αλλά για να μεταρρυθμίσεις κάτι, να αλλάξεις το περιεχόμενο, είναι όλη αυτή η διαδικασία που σου είπα. Σωστά. Σωστά. Είσαι okay, Γιάννη? Ναι. Herzlichen Dank. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Λοιπόν, έχουμε τώρα, νομίζω... Έχω μια απάντηση στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ναι, στον κύριο Μεϊμάρογλου, ναι, σωστά. Κάποιες λέξεις έχουν τη σημειολογία τους. Ξέρουμε από τον ελληνικό διχασμό ότι παλιά το συντηρητισμός πήγαινε προς τη δεξιά και το προοδευτικός προς την αριστερά. Κουβαλάμε μεγάλη ιστορία πάνω σε αυτό. Με τα χρόνια αυτά αλλάζουν, εξελίσσονται ούτω καθεξής. Εγώ το θεωρώ πλεονασμό, διότι κάθε μεταρρύθμιση κουβαλάει την ταυτότητα της μεταρρύθμισης. Το ποια είναι αυτή η ταυτότητα, αυτός που την υποστηρίζει λέει ότι είναι προοδευτική. Οποιοδήποτε κάνει μεταρρύθμιση την κάνει για μία πρόοδο, δεν την κάνει έτσι. Για πλάκα αλλάζει υπόδειγμα, άρα προοδεύουμε, εξελισσόμαστε. Άρα αυτονοήτως η μεταρρύθμιση είναι προοδευτική. Θα το θεωρούσα προοδευτική. Θα το θεωρούσα πλεονασμό επικοινωνιακά. Όμως, αν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσεις, γιατί το θέλεις να το ως ορολογία και ως σύμβολο να το τοποθετήσεις κάπου, πιθανόν θα σε βοηθήσει. Αλλά ενοιολογικά για μένα ταυτίζεται. Κάθε μεταρρύθμιση, εφόσον αλλάζει το υπόδειγμα για καλό, το οποίο δεν το ξέρουμε εκ των προτέρων, αλλά τουλάχιστον αν στηρίζεται σε κάποια ηθική αξία, είναι προοδευτική. Μας βοηθάει να προοδεύσουμε. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.